επίμορφης λοιπόν της Κεφαλονιάς για παράδειγμα, να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε, να ευχαριστήσουμε την κυρία Φανού που είναι διευθύντρια του 5ου Δημοτικού που μας παραχώρησε το χώρο και ό,τι άλλο χρειαστήκαμε. Είπαμε σαν παράρτημα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών να κάνουμε μία σειρά από πειράματα που αφορούν τα δημοτικά σχολεία. Αν θυμάστε, είχαμε ξανακάνει πάλι στον χώρο του Δευτέρου Λυκείου το αντίστοιχο για τα Λύκεια. Ο σκοπός αυτός είναι να δείξουμε στα παιδιά της 5ης και 6ης Δημοτικού κυρίου που κάνουμε πειράματα. Αυτά που κάνουμε στη θεωρία και οι δάσκαλοι λόγω φόρτου εργασίας και λόγω πάρα πολλών προβλημάτων που υπάρχουν και υποδομής δεν μπορούν στην καθημερινότητα στην ώρα να το κάνουν. Φανταστείτε ότι εμείς για να τα στήσουμε αυτά έχουμε φάει εδώ πέρα αρκετές μέρες. Συνεπώς σε μια διδακτική ώρα κάνουν απλά πειράματα, δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να κάνουν πειράματα τα οποία είναι δύσκολα και απαιτούν χρονοβόρες διαδικασίες. Αυτή τη δουλειά είπαμε να την κάνουμε εμείς σε συνεργασία με το 5ο Δημοτικό, όπως σας είπα πάλι, και με όλα τα δημοτικά σχολεία της Κεφαλονιάς. Εγώ ήθελα πάλι να σας ευχαριστήσω και να σας πει και οι συνάδελφοι εδώ πέρα τι ακριβώς ομάδες πειραμάτων είναι και πώς ακριβώς θα γίνει. Μισό λεπτάκι τότε, να έρθει. Πειράματα θα γίνεται κάθε Παρασκευή και Τετάρτη, 10 με 12. Θα σας δώσουμε τα τηλέφωνα που θα πρέπει να επικοινωνούν τα σχολεία για να έρθουν με ομάδες, αλλά μπορεί να έρθει και όποιος άλλος ενδιαφέρεται. Τώρα, τι πειράματα έχουμε κάνει. Έχουμε στήσει πειράματα τα οποία στηρίζονται στο νόμο του Μπερνούλη, δηλαδή πώς μπορεί να πετάξει κρατιέται στον αέρα το αεροπλάνο, πώς η γη, γιατί έχει πάρει αυτό το σχήμα, πώς μπορεί να γίνει ο διαχωρισμός του αίματος στα συστατικά του, η αρχή του Αρχιμίδη, πώς δουλεύουν τα αραιόστατα, τι γίνεται με την άνοση, αν πάμε και κολυμπήσουμε σε γλυκό νερό ή σε νερό με μεγαλύτερη πυκνότητα, το υποβρύχιο πώς δουλεύει. Από εδώ έχουμε διάφορα είδη ατμομηχανών. Εδώ μπορούμε να παρατηρήσουμε, υπάρχει ένας τρόπος να παρατηρήσουμε φαινόμενα τα οποία είναι περιοδικά και μεταβάλλονται πολύ γρήγορα. Από εδώ θα δείτε τη χρειά του ήχου, δηλαδή κάθε ήχος έχει κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και θα κάνουμε μια οπτικοποίηση αυτών των χαρακτηριστικών. Πίσω σας, είπαμε, είναι για τον πύραυλο. Ακόμα θα τους δείξουμε πώς διαδίδεται ο ήχος στον αέρα και θα κάνουμε ορισμένα πειράματα, πάλι από εκεί τη μεριά είναι, με την ατμοσφαιρική πίεση. Πώς επιδράει η ατμοσφαιρική πίεση στη ζωή μας. Αυτά γενικά. Θα κουβεντιάσουμε τα παιδιά, θα κουβεντιάσουμε τους δασκάλους και το παράκτημά μας είναι πρόθυμο. Οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί τη βοήθεια κάποιο δημοτικό σχολείο ή γενικότερα σε θέματα φυσικής, ευχαριστήσω το σύλλογο των φυσικούς που ήρθαν στο σχολείο μας, που με πολύ χαρά τους παραχωρήσαμε το εργαστήριό μας, εγώ και οι συνάδελφοί μου, γιατί αυτό θα ωφελήσει όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικά αυτά που θα δουν τα παιδιά εδώ. Εμείς το χρησιμοποιούμε, αλλά σίγουρα θα μάθουμε πολύ περισσότερα από τους φυσικούς. Και πάλι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση που φυσικά πρόθυμα μας έδωσε την άδεια και προέτρεψε στους δασκάλους να παρακολουθήσουν αυτό τη σειρά των πειραμάτων.